ενώ η αδελφή του Μάρθα διακονούσε στο τραπέζι. Η άλλη αδελφή του στη Μαρία θυσία στον Κύριο και βέβαια από ένα πριγωνίσιο βήρο που είχε αβράσει. Άνοιξε τα πόδια του Ιησού και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Τότε γέμισε όλο το σπίτι από την ευωδία του μύρου. Τον αγαπούσαν τον Κύριο, ο Λάζαρος και οι αδελφές του και επιπλέον αισθανόταν βαθιά ευγνωμοσύνη για το ανέλπιστο θαύμα που είχε ζήσει. Γι' αυτό και ήθελαν με κάθε τρόπο να τον ευχαριστήσουν. Ωστόσο, ο φινάργυρος Ιούδας, που παρακολουθούσε την όλη σκηνή, αντέδρασε, «Γιατί έγινε τέτοιο σπατάλι με τον μύρο? Δεν θα μπορούσε να πουληθεί αυτό το ακριβό άρωμα και το αντίτυπο του να δοθεί στους φτωχούς?» Διαμαρτυρήθηκε όχι όμως επειδή ενδιαφερόταν για τους φτωχούς, αλλά διότι ήθελε να καρποθεί τα χρήματα, αφού ο ίδιος διαχειριζόταν εισφορές. Αλλά ο Κύριος Ιησούς, που είχε σταθερά προσανατολισμένη τη σκέψη του στο επικείμενο εκούσιον θάνατό του, του έδωσε την απάντηση: «Άφησε τη, μη την κατηγορείς». Αυτή, σαν διαισθανόταν ότι πρόκειται σύντομα να πεθάνω και να τα πω, φυλάξτε αυτό το μύρος και αλείψτε από τώρα, προαναγγέλλοντας συμβολικά το μύρωμα του σώματός μου κατά τη μέρα του αυτιωσμού. Μη την αποδίδετε λοιπόν τους στοχούς, πάντοτε τους έχετε μαζί σας και μπορείτε οποιοδήποτε στιγμή να τους ελεήσετε. Εμένα όμως δεν θα έχετε πάντοτε. Το επιχείρημα του Ιούδα φαινόταν λογικό εκ πρώτης όψεως. Ωστόσο, ο Κύριος που γνωρίζει τα μυστικά βάθη των καρδιών μας, διέκρινε την ιωτέλειά του και παράγγειλε την ειλικρινή αγάπη και γνωμοσύνη της Μαρίας, που εκδηλώθηκε με γενναιοδορία αλλά και σεμνότητα. Γι' αυτό όχι μόνο δέχτηκε την προσφορά τη, αλλά και την εγκομίαση, δίνοντας την πράξη της ιδιαίτερος συμβολισμών, την προτύπωση του ενταφιασμού του. Αγάπη και γνωμοσύνη, αυτό είναι το ευωδιαστό μύρο που καλούμαστε και εμείς να προσφέρουμε στον Σωτήρα Χριστό. Καθώς τις προσευχείς ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας θα ζήσουμε τα άφραντα πάθη του, θα εκδηλώνουμε και εμείς θερμή την ευγνωμοσύνη μας για όσα υπέμεινε χάρη της δικής μας σωτηρίας. Να την εκδηλώνουμε με την καθημερινή συμμετοχή μας ιερές ακολουθίες, την προσωπική περισυλλογή και την ειλικρινή μετάνοια. Από τα βάθη της καρδιάς μας, ας τον ευχαριστούμε για τη θυσιαστική του αγάπη και ας το δοξάζουμε ως σωτήρα και νητρωτή, εις το αιώνιον βασιλέα και νικητή του θανάτου. Τον Κύριον ως βασιλέα και νικητή μας παρουσιάζει στη συνέχεια το Ιερό Ευαγγέλιο, διότι την άλλη μέρα από το δείπνο της Βηθανίας ο Κύριος Ιησούς προχώρησε για να εισέλθει στην Αγία Πόλη. Ο λαός που τον πληροφορήθηκε έτρεξε να τον υποδεχθεί. Πήραν στα χέρια τους τα βάια των ποινίκων ως σύμβολα νίκης και φώναζαν θριαμβευτικά: «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ, δόξα και τιμή σε Αυτόν που υποδεχόμαστε. Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι αυτός που έρχεται απεσταλμένος από τον Κύριο. Αυτός είναι ο ένταξος βασιλιάς του Ισραήλ, που τόσο καιρό περιμέναμε. Την ίδια ώρα ο Χριστός ερχόταν στα Ιεροσόλυμα, καθισμένος σε ένα γαϊδουράκι, σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένο στον προφήτη Ζεχαρία. Μη φοβάσαι, Ιερουσαλήμ, κόρη του όρου Σιών, ως βασιλιά σου έρχομαι, όχι ως τύραννος και κατακτητής πάνω σε άλογο ή σε άμα πολεμικό, αλλά ο καθήμενος επί πόλου όλου.
Βέβαια, οι μαθητές δεν μπορούσαν να τα ερμηνεύσουν όλα αυτά. Αργότερα, όταν ο Ιησούς δοξάστηκε με την Ανάσταση και την Άνοιξή Του, τότε φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα και αντιλήφθηκαν ότι τα προφητικά λόγια του προφήτη Ζαχαρία ήταν γραμμένα για τον Χριστό και οι άνθρωποι συντελούσαν χωρίς να το καταλαβαίνουν, ώστε να εκπληρωθούν τα προφητικά αυτά λόγια. Πάντως τα πλήθη του λαού επεφημούσαν τον Κύριο, εκδηλώθηκαν με τέτοιο ενθουσιασμό, διότι είχαν πληροφορηθεί το συγκλονιστικό θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου. Παράλληλα όμως η ενέργειά τους αυτή ήταν και ένα προανάκρισμα της νίκης του Κυρίου επί του θανάτου. Καθώς και εμείς θα ακολουθήσουμε από σήμερα το βράδυ τον Κύριον Ιησού, ερχόμενον επ' το εκούσιον πάθος, ας μην ξεχνούμε ότι ο δρόμος που βαδίζει δεν καταλήγει στον θάνατο, αλλά στη νίκη του θανάτου, στην Ανάσταση. Άλλωστε, γι' αυτό κρατούμε τα της νίκης σύμβολα, τα ευλογημένα βάγια που μας προσφέρει η Εκκλησία, για να δοξάσουμε τον νικητή του θανάτου και να στερεώσουμε την πίστη μας στην προσδοκία της Αναστάσεως και της αιωνίας ζωής που Εκείνος μας χαρίζει.